Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή παρεμβάσεις και σήμερα είμαστε μαζί σας. Φυσικά οι εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό είναι αυτές που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Η συζήτηση για οικονομικά μέτρα και ενίσχυση κάποιων κατηγοριών εργαζομένων κυρίως σε αυτήν τη συγκυρία, η συνέντευξη του κυρίου Βρούτση και του κυρίου Σταϊκούρα σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης και τόνωσης και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι ότι απομακρύνεται οριστικά από όσο φαίνεται η έναρξη λειτουργίας της αγοράς και μια μορφή κανονικότητας η οποία θα ξεκινούσε την 1 Δεκεμβρίου. Αυτό τουλάχιστον το σενάριο φαίνεται ότι δεν έχει καμία πιθανότητα εφαρμογής. Θα πάμε σε σταδιακό άνοιγμα. Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να υπάρξει και σκληρότερο μέτρο, όπως είναι η συνέχιση του κλεισίματος των καταστημάτων και της αγοράς. Δεν ανοίγουν όμως μπαρ, δεν ανοίγουν κέντρα διασκέδασης. Από όσο φαίνεται θα ξεκινήσουμε μέσα στο Δεκέμβριο με τα σχολεία σε χρονική συγκυρία που θα ανακοινωθεί. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα κυριότερα θέματα. Είχαμε καταγγελίες του κυρίου Τσίπρα για την κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία. Είχαμε από την άλλη μια τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να χαιρετήσουμε πρώτο καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή τον κύριο Κωνσταντίνο Χαριτόπουλο. Είναι πνευμονολόγος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ροδόπης. Για να ακριβολογήσω, γιατρέ, είστε πνευμονολόγος και φυματιολόγος, από όσο είδα. Ναι, η ειδικότητα είναι ενιαία. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Η ειδικότητα της πνευμονολογίας είναι ενιαία με την ειδικότητα της φυματιολογίας στην Ελλάδα. Είναι ενιαίος τίτλος ειδικότητα δηλαδή. Μάλιστα. Και είστε αυτή την εποχή και στο επίκεντρο, θα λέγαμε, ότι είστε από τις ειδικότητες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με αυτή την κατάρα, γιατρέ. Θεωρώ ότι η πνευμονολογία είναι η ειδικότητα αιχμής σήμερα, γιατί είναι η κύρια ειδικότητα η οποία υποστηρίζει την αναπνοή και οι βλάβες από τον κορονοϊό, από εκεί δηλαδή που πεθαίνουμε από τον κορονοϊό, είναι από αναπνευστική ανεπάρκεια. Δηλαδή οι βλάβες στους πνεύμονές μας είναι αυτές που είναι οι καθοριστικές, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα και τελικά θάνατο τους αρρώστους. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Χαριτόπουλε, πώς χάθηκε κυριολεκτικά ο έλεγχος, η Ροδόπη, η οποία πέρασε και αυτή ένα φοβερό κύμα δεύτερης πανδημίας και πόσο έχει επηρεάσει όλη αυτή η εξέλιξη γενικότερα. Πώς φτάσαμε εδώ, Η Ροδόπη πέρασε ένα τεράστιο μεγάλο κύμα πανδημίας, το περνάει ακόμα και σήμερα. Το επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή μας είναι σταθερά υψηλό. Μπορεί να μην είναι το πάρα πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο το πριν 15 ημερών, όμως συνεχίζει να είναι σχετικά υψηλό και αυτό δείχνει τα εξής πράγματα, ότι δεν τηρούμε όλοι μας με αυστηρότητα τα μέτρα που πρέπει να τηρούμε και ιδιαίτερα δεν τηρούμε τον αποκλεισμό των κοινωνικών επαφών. Δεν απομονωνόμαστε. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να το πάρουμε εμείς για τον εαυτό μας, να αυτοαπομονωθούμε τουλάχιστον 15 μέρες, έτσι ώστε ο ιός να μπορέσει να μειωθεί επιδημιολογικά στην περιοχή μας. Φτάσαμε εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πιθανότατα λόγω των καλών καταστάσεων που είχαμε βιώσει την προηγούμενη άνοιξη, θεωρήσαμε ότι ο κορονοϊός είναι κάτι απλό. Και η πολιτεία δεν πήρε τα κατάλληλα και αυστηρά μέτρα, τα οποία έπρεπε να τα πάρει, επιτηρώντας πολύ καλύτερα, κατά τη δικιά μου γνώμη, το πού εφαρμόζονται τα μέτρα και πιθανότατα με περισσότερη αυστηρότητα να τιμωρούνται οι παραβάτες, ώστε να γίνει συνείδηση στον καθέναν. Και οι πολίτες δεν είχαμε εκείνη την κοινωνική συνείδηση ώστε να πιστούμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Ξέρουμε όλοι ότι πόσοι πολίτες συνέρεαν και συνοστιζόταν σε πάρα πολλές μαζικές εκδηλώσεις, ειδικότερα νέα παιδιά τα οποία συνοστιζόταν
σε πλατείες ή σε διάφορα μαγαζιά δημιουργώντας πάρτι ή πολύ περισσότερο βέβαια άνθρωποι και στην περιοχή μας συνοστιζόταν έξω από τράπεζες, σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι και κηδείες και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα το να διασπαρεί ο ιός την κοινωνία που έχει διασπαρεί και σήμερα. Απ' την άλλη μεριά, ούτε η κυβέρνηση πήρε όλα εκείνα τα μέτρα το να μπορέσει να κάνει καλύτερες τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να μην συνοστίζονται οι άνθρωποι εκεί που να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Πιθανότατα κάποιες άλλες καταστάσεις όπως οι εκκλησίες και οι τόποι λατρείας να εφαρμόζουν με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα όλα αυτά που προδεχόταν αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της λατρείας, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς όλοι αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνονται εκεί, και φτάσαμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Μια χώρα η οποία αναβαστίζεται από τον κορονοϊό και ένα σύστημα υγείας το οποίο να βρίσκεται στα όρια του και να μην μπορεί σε κάποιες περιοχές πιθανότατα να περιθάλψει τους επόμενους ασθενείς. Από όσο καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, κύριε Πρόεδρε, γίναν λάθη ή θα έλεγα γινόταν πολλά λάθη, τα οποία για, θα λέγαμε στο βωμό της επικοινωνίας καλύπτονταν. Γιατί ακούγαμε μέχρι και το Σεπτέμβριο ότι όλα πάνε κατευχήν. Δεν θεωρώ ότι ήταν στο βωμό της επικοινωνίας. Θεωρώ ότι ήταν στο βωμό μιας αντίληψης ότι δεν θα μας βρει κάτι σοβαρό. Δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή αυτή των λοιμοξιολόγων ήταν αυτή η οποία τα μέτρα εισηγούνταν στην πολιτεία και πόσα από αυτά τα μέτρα τα εφάρμοζε η πολιτεία, αλλά σίγουρα θέλω να πω ότι δεν υπήρχε αυστηρότητα εκ μέρους της πολιτείας της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Για παράδειγμα στην Κομοτηνή, πάρα πολλά μαγαζιά διασκέδασης λειτουργούσαν όταν πρωτοήρθαν οι φοιτητές στις αρχές Οκτωβρίου, οι οποίοι δεν τηρούσαν σαφέστατα τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Και άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το συνοστισμό, πολλαπλασιάστηκαν και οι φορείς του ιού και ο ιός διείσβησε μέσα στην κοινωνία. Μάλιστα, ξεκάθαρος είστε. Να πούμε επίσης και κάτι ακόμη, ότι χάθηκε και πολύτιμος χρόνος, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την κόντρα αυτών που ήταν υπέρ της χρήσης μάσκας, αυτών που ήταν κατά της χρήσης μάσκας, αυτών που λέγαν ότι είναι ένα παιχνίδι σκοτεινών δυνάμεων, γενικότερα που γινόταν αυτή η φιλολογική και παραφιλολογική συζήτηση, που κολλάει και που δεν κολλάει, αν κολλάει στις εκκλησίες ή αν δεν κολλάει στις εκκλησίες. Χάθηκε χρόνος, θα λέγαμε, και σε αυτό το πλαίσιο. Αντί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στην κοινωνία, πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Και δείχνει λοιπόν τη δικιά μας νοοτροπία, όλη αυτή η αντίληψη, ότι δεν ακούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός. Ποιος λοιπόν θα πάρει να κάνει το σπίτι του και να κάνει, ας πούμε, τη στατική μελέτη ένας μη πολιτικός μηχανικός. Είναι δυνατόν κάποιοι γιατροί, επώνυμοι, έγκριτοι, παγκόσμιας αναγνώρισης, πολύ περισσότερο ένα θέμα που αφορά το παγκόσμιο κοινό, που προσβάλλει όλο τον κόσμο, να λένε κάποια πράγματα, διεθνείς οργανώσεις υγείας, να συστήνουν κάποιες καταστάσεις και εμείς από μόνοι μας, επειδή κάτι διαβάσαμε στο Facebook ή κάπως το σκεφτήκαμε, να λέμε ότι αυτό είναι ψέμα. Το πόσο υπεύθυνοι μπορεί να είμαστε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί έπρεπε ο καθένας ο οποίος θεωρεί ότι είναι αρνητής της μάσκας να μην φοράει τη μάσκα. Δηλαδή, τι θα πει είμαι αρνητής της μάσκας. Υπάρχει λοιπόν, φορώντας τη μάσκα, προφυλάσσεις τους άλλους ανθρώπους κυρίως. Ποιος είναι αυτός που θεωρεί ότι δεν πρέπει να προφυλάξει τον συνάνθρωπό του. Είναι μια κατάσταση δηλαδή και μια αντίληψη ζωής, η οποία ειλικρινά δεν μπορώ καθόλου να την καταλάβω. Και επανειλημμένως διάφοροι ιατρικοί σύλλογοι και διάφοροι σύλλογοι πνευμονολόγων έγκλητοι έχουν βγει και έχουν δηλώσει ότι η μάσκα δεν έχει προκαλέσει, δεν προκαλεί στη συνήθεια να πνοεί κανένα κακό. Έχουμε λοιπόν βάλει ανθρώπους να τους μετράμε το οξυγόνο τους φορώντας τη μάσκα για να το έχουν δημοσιεύσει σε διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να πιστούν. Δηλαδή, τι άλλο χρειαζόταν. Η έννοια της παγκόσμιας συνωμοσίας, ότι ο ιός αυτός είναι κάτι που θέλει να μας βάλει σε ένα καθεστώς, ας το πούμε, περιορισμού.
Πράγματα δηλαδή τα οποία είναι τελείως ασυνάρτητα και τα οποία δεν συνάγουν με το, αυτό που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι υγειονομικό, είναι υγείας. Έτσι, υπάρχουν και άλλες επιδημίες στην ανθρωπότητα. Όταν υπήρχε η βουβονική πανόλη, πάλι θέλανε την Ευρώπη να τη βάλουν σε περιορισμό και τους ανθρώπους να τους περιορίσουν. Όταν υπήρχαν οι επιδημίες της χολέρας, έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι βέβαια. Αυτή είναι μια πανδημία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ποιο είναι σήμερα το διαφορετικό? Ότι οι άνθρωποι σήμερα ζουν πολλά χρόνια και πιθανόν ποιοτικά έχοντας σοβαρές ασφαλίες που πριν από 50 και 60 χρόνια δεν ζούσαν. Πριν 60 χρόνια δεν ζούσαν ούτε καρκινοπαθείς με αυτά τα προβλήματα υγείας, ούτε νεφροπαθείς να κάνουν χρόνια αιμοκάφραση, ούτε ζαχαροβιοδυτικοί να κάνουν σουλήνια αυτά τα 30 τους χρόνια, ούτε άνθρωποι καρδιοπαθείς με σοβαρά προβλήματα, ούτε άνθρωποι αναπνευστικοί με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Ούτε βέβαια οι μεταμοσχευμένοι, ούτε βέβαια άνθρωποι με άλλα σοβαρά προβλήματα όπως ρευματοπάθειες, ανασοκαταστολή κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν σήμερα, ζουν και ποιοτικά, είναι αυτοί που είναι πολύ ευάλωτοι σε αυτόν τον ιό. Αυτούς τους ανθρώπους προστατεύουμε κυρίως φορώντας τη μάσκα. Όσοι λοιπόν δεν θέλουν να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους, είναι θέμα δικής τους αντίληψης για τη ζωή. Γιατρέ, γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αν άλλαξε αυτός ο ιός και θα ήθελα έτσι την άποψή σας. Λέγεται δηλαδή ότι έγινε πιο επιθετικός, είναι πιο μεταδοτικός, χτυπάει και τις νεαρότερες ηλικίες. Είμαστε σε μια άλλη μορφή, θα λέγαμε, κορονοϊό αυτήν την χρονική περίοδο? Όχι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Ο ιός, έτσι όπως δημοσιεύτηκαν, αυτά που δημοσιεύτηκαν στην Κίνα και αυτά που είδαμε στην Ιταλία, στον Μπέργαμο, το Μάρτιο, τα ίδια πράγματα αρχίζουμε και βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή καταστάσεις οι οποίες αυτές που βλέπουμε τώρα δεν ήταν γνωστές. Αυτή τη συμπεριφορά πάντα είχε ο ιός. Ποια είναι η συμπεριφορά του ιού? Με λίγα λόγια, είναι πολύ διεισβητικός, είναι πολύ μεταδοτικός, βρίσκοντας μια μικρή χαραμάδα στην επαφή του ενός ανθρώπου με τον άλλον, μπορεί να διεισβήσει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Και αυτός ο ιός λοιπόν προκαλεί στην αρχή συμπτώματα στο αναπνευστικό σύστημα και σε κάποιους ανθρώπους, δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιους, αλλά ιδίως αυτούς που έχουν χαμηλό νοσοποιητικό σύστημα, που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, που είναι υπέργυροι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τους δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στο αναπνευστικό τους, φτάνοντας μέχρι αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Άρα λοιπόν, ο ίδιος ιός ήταν και πριν και νομίζω ότι ο ίδιος ιός σαν συμπεριφορά είναι και σήμερα. Διαφορετικοί πρωταγωνιστές, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, στην πρώτη και σε αυτή τη δεύτερη φάση, γιατρέ. Δηλαδή στην πρώτη, από πλευράς περιφερειακών ενωτήτων εννοώ. Στην πρώτη φάση η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και κατά δεύτερον η Καβάλα ήταν αυτές οι οποίες κυριάρχησαν, θα λέγαμε, σε επικαιρότητα, σε δημοσιότητα, σε κρούσματα. Η ξεχασμένη Δράμα μπήκε και αυτή από πλευράς κορονοϊού, εννοώ, μπήκε και αυτή στη δεύτερη φάση και μάλιστα με αλματώδη αύξηση των κρούσματων. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι συμπτωματικά, πιστεύετε, ή οφείλονται σε μια λογική, μπορώ να το πω έτσι, συνέχεια των πραγμάτων? Θα ήθελα να τονίσω εδώ, σε σχέση με αυτά που λέτε, τα εξής. Η Ξάνθη λοιπόν, η οποία πλήρωσε ένα ακριβό τίμημα την πρώτη φάση του κορονοϊού το Μάρτιο, με ειδικότητα τα ορεινά χωριά της Ξάνθης και τους ανθρώπους της μειονότητας, οι οποίοι στο πρώτο διάστημα λέγανε και αυτοί ότι μας στοχοποιείται, ότι ο ιός αυτός δεν υπάρχει, ότι εμείς δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε καραντίνα. Όταν λοιπόν στον Εχήνο, σε ένα Σαββατοκύριακο που είναι ένα χωριό, πέθαναν 6 ή 7 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς, και λέγανε ότι πέθανε ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε, στη συνέχεια αμέσως εφαρμόστηκε η καραντίνα και πολύ γρήγορα ο Εχήνος έγινε free COVID περιοχή. Επειδή λοιπόν η Ξάνθη πιθανότητα ήταν πιο προσβεβλημένοι από τον ιό το πρώτο διάστημα και είχαν δει δίπλα τους ανθρώπους να υποφέρουν, γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το δεύτερο διάστημα ήταν πιο επιφυλακτικοί. Οι άνθρωποι πιθανόν τηρούσαν πιο σωστά τα μέτρα. Αντίθετα, η Δράμα,
η οποία το πρώτο διάστημα δεν είχε κρούσματα και δεν είχε κρούσματα γιατί πιθανόν δεν υπήρχαν να έρθουν εκεί κάποια κρούσματα και να τα μεταδώσουν στους άλλους. Όπως στην Ξάνθη, γιατί στον εκείνο στην Ξάνθη ήρθαν μετανάστες από την Ολλανδία και την Γερμανία, νομίζω, και φέρανε τον πόλεμο. Εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Ναι, στο εξωτερικό. Δεν είχε κάτι αντίστοιχο η Δράμα. Και έτσι λοιπόν θεώρησαν ίσως οι πολίτες της Δράμας ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια συνωμοσία, είναι ένα ψέμα. Και μόλις λοιπόν τώρα στο δεύτερο κύμα, λόγω ίσως εγκύτητας με τη Θεσσαλονίκη ή πιθανότατα από τη Βουλγαρία, δεν ξέρω, από τον Ευρωκόπη εκεί, από τη διάβαση, ίσως ήρθαν κάποια κρούσματα, επειδή ο πληθυσμός δεν έπαιρνε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει, αυτή λοιπόν η νόσος διαδόθηκε πάρα πολύ εύκολα, πέρασε στην κοινωνία και σήμερα λοιπόν έχουμε αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό κρούσματων που έχουμε καθημερινά. Μιλάμε για χιλιάδες κρούσματα, γιατρέ, εδώ στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Μιλάμε πλέον για ανθρώπινες απώλειες. Αυτό το κακό όμως ότι απαιτεί ο κάθε πολίτης στοιχεία απτά, δηλαδή χάνουν κάποιοι τη ζωή τους για να πιστέψει ότι υπάρχει αυτή η ασθένεια. Αυτό είναι το τραγικό, έχω την άποψη. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή πρέπει να πεθάνουν κάποιοι για να πιστέψουμε εμείς ότι όντως υπάρχει ο ιός. Εγώ νομίζω πως όχι. Για πέστε μου τώρα, έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ για την Ελβετία που έχει ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας και γονάτισε. Εδώ τώρα τα νοσοκομεία της Ελλάδος, τα οποία είναι στην κατάσταση που είναι, δεν θέλουμε να την κρίνουμε, γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, αλλά έχω την άποψη ότι στον τομέα της υγείας η φιλοτιμία μετράει, βοηθάει, αλλά απαιτείται και μια άλλη στήριξη. Θα αντέξει το σύστημα, αντέχει το σύστημα, έχει καταρρεύσει το σύστημα. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Σήμερα διάβαζα ότι η Θεσσαλονίκη ολόκληρη έχει ακόμα 6 κρεβάτια μέρα. Την επόμενη διάστημα θα βρεθούν τρένα να μεταφέρουν ασθενείς σε άλλες πόλεις. Άρα λοιπόν το σύστημα στη Θεσσαλονίκη δεν αντέχει. Αν το επόμενο διάστημα πανελλαδικά γίνουμε όλοι Θεσσαλονίκη, δεν θα αντέξει πουθενά το σύστημα. Δεν μπορεί να αντέξει το σύστημα αν εμείς δεν πάρουμε μέτρα. Οι μονάδες είναι πολύ συγκεκριμένες. Και θα ήθελα εδώ να πω το εξής. Δεν γίνεται κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας παίρνοντας ένα κρεβάτι και βάζουμε έναν αναπνευστήρα δίπλα. Αυτό πέστε το ξανά, γιατί. Πέστε το ξανά, λέω, γιατί πολλοί νομίζουν ότι τα κρεβάτια είναι απλά κρεβάτια. Το στρώμα βάζεις και αναπνευστήρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν γίνεται ότι παίρνουμε ένα κρεβάτι νοσοκομιακό, βάζουμε δίπλα και έναν αναπνευστήρα. Και αυτό το πράγμα γίνεται μονάδα εντατικής θεραπείας κρεβάτι. Το κρεβάτι εντατικής θεραπείας θέλει κυρίαρχα έμψυχο υλικό. Αυτό είναι το δύσκολο. Ο γιατρός εντατικής θεραπείας, ένας γιατρός που εκπαιδεύεται 13 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσει να γίνει γιατρός εντατικής θεραπείας. Η νοσηλεύτρια ή ο νοσηλευτής εντατικής θεραπείας πρέπει επίσης να εκπαιδευτεί 2 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες στο να βρούμε τόσο εκπαιδευμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό που σωστά, το υπογραμμίζω αυτό το πράγμα, σωστά να νοσηλεύει και να θεραπεύει ασθενείς που βρίσκονται σε εντατική θεραπεία. Ο ασθενής που βρίσκεται σε εντατική θεραπεία είναι ένας ασθενής ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ σωστή και ακριβή παρακολούθηση έτσι ώστε να μπορεί να εξέλθει. Σε διαφορετική περίπτωση είναι δύσκολα τα πράγματα και το μοιραίο είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορεί κάθε γιατρό να τον βάλουμε να νοσηλεύει ασθενή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως κάθε γιατρό δεν μπορούμε να τον βάλουμε να κάνει μια επέμβαση. Αύριο το πρωί δηλαδή να πάρουμε ένα παθολόγο να το πούμε χειρούργησε ένα στομάχι ή έναν καρδιολόγο χειρούργησε μια καρδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι αντίστοιχα χειρουργός ή καρδιοχειρουργός. Αντίθετα και γιατρός εντατικής θεραπείας πρέπει να είναι εντατικολόγος. Πρέπει να έχει αυτή την ειδικότητα που προέρχεται από πολλή χρόνια και κοπιώδη εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, σήμερα λοιπόν και να βρούμε τους αναπνευστήρες. Πού θα τους βρούμε τους περισσότερους γιατρούς εντατικής θεραπείας ώστε να βρουν αυτούς τους ανθρώπους? Δεν μπορούμε να τους βρούμε. Είναι αδύνατο. Σε μια τέτοια πανστρατιά που γίνεται αυτή την περίοδο, είδαμε και κάποιες ανακοινώσεις για ιδιώτες γιατρούς,
συγκεκριμένων ειδικοτήτων και ειδικότητά σας από όσο θυμάμαι, ναι. Γιατρέ, για να μπουν στο εθνικό σύστημα, να το στηρίξουν, να είναι και ιδιώτες οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα τις έλεγα λίγο κινήσεις απελπισίας αυτές. Παρόλα δεν αυτά... Δεν είναι κινήσεις. Ναι, ναι, πέστε μου. Δεν τις θεωρώ κινήσεις απελπισίας, τις θεωρώ κινήσεις οι οποίες είναι ακριβώς γιατί το σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του. Αυτή τη στιγμή όταν γιατροί βγαίνουν εκτός συστήματος γιατί κολλάνε και αυτοί COVID και πρέπει να πάνε στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν, πρέπει με κάποιους να αντικατασταθούν. Αυτοί λοιπόν που υπάρχουν είναι γιατροί του ιδιωτικού τομέα. Και κατά τη δικιά μου γνώμη, πρέπει οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα να προστρέξουν στη βοήθεια των νοσοκομείων. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω το εξής, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα σήμερα, δηλαδή εγώ για παράδειγμα, η δικιά μου ειδικότητα, όπως και άλλες ειδικότητες, παθολόγοι, ορειλάδες, γενικοί γιατροί, παιδίατροι, πιθανόν καρδιολόγοι, τι κάνουμε. Παρακολουθούμε είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά αυτά τα περιστατικά COVID που βρίσκονται στο σπίτι, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθηθούν σωστά αυτά τα περιστατικά, ώστε να μην καταλήξουν στο νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να παρακολουθηθούν από ειδικούς γιατρούς και να πάρουν την ενδεδειγμένη αγωγή, ώστε όσο μπορούν στο σπίτι τους να περάσουν την νόσο και να μην φτάσουν στο νοσοκομείο. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποσυμπιέσουμε στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, αν όλοι οι ιδιώτες πάνε στα νοσοκομεία, ποιοι θα παρακολουθούν το 85% ή το 90% των περιστατικών COVID οι οποίοι βρίσκονται έξω? Δηλαδή, αν είναι κάποιες χιλιάδες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, είναι δεκάδες χιλιάδες στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και δεν έβγαινε αλλιώς. Δεν έβγαινε αλλιώς το σύστημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν στο νοσοκομείο Κομωτινής, για παράδειγμα, είναι 30 COVID, σημαίνει ότι έξω είναι πάνω από 500 COVID. Πώς είναι η λειτουργία του νοσοκομείου? Ναι, ναι. Η λειτουργία του νοσοκομείου Κομωτινής αυτήν την περίοδο είναι ένα νοσοκομείο που είχε και αρκετά προβλήματα. Είχε μπει και ένα πλαίσιο για την δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου. Φυσικά αυτή την περίοδο συζητάμε για πολλά θέματα, αλλά αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί το νοσοκομείο σε έναν νομό που και αυτός είναι επιβαρημένος? Ναι, το νοσοκομείο Κομωτινής έχει δημιουργήσει μια κλινική COVID, την οποία έχει ζητηθεί και η συμπληρωμή κάποιων ιδιωτών. Έχουμε δώσει σαν ιατρικό σύλλογο κάποια ονόματα. Κάποιοι γιατροί που ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Κομωτινής έχουν φύγει και έχουν πάει στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου εκεί δημιουργήθηκε η μονάδα εντατικής θεραπείας για COVID της περιοχής όλης. Και επίσης κάποιοι νοσηλεύτες της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου έχουν φύγει στην Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτιο, όπου εκεί βοηθάνε. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα για το νοσοκομείο Κομωτινής είναι δύσκολα, είναι οριακά. Ελπίζουμε να αντέξουμε με τη βοήθεια όλων των πολιτών. Αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, φυσικά και τους ιατρούς οι οποίοι ασθενούν αυτή την περίοδο και είναι αρκετοί, πρέπει να πω. Είτε ιδιώτες, είτε σίγουρα τους έχετε, γνωρίζουν φυσικά και οι γιατροί, αλλά έχει μοιραστεί και ένα πρωτόκολλο υγειονομικό για το τι μέτρα πρέπει να τηρούν. Αν και θεωρώ ότι είστε πνευμονολόγος, είναι πολύ δύσκολο να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο. Είναι πολύ επώδυνο. Εγώ λοιπόν στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής που κάνω στο ιατρείο μου, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ερχόμαστε συχνά σε διενέξεις με τους ασθενείς, ζητώντας τους να κάνουν τεστ COVID πριν τους εξετάσουμε όταν έχουν συμπτωματολογία η οποία μοιάζει με συμπτωματολογία COVID. Επίσης, στη συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους δούμε και να τους εξετάσουμε. Μπορεί να τους στέλνουμε κάποιες αγωγές, τις οποίες να παίρνουν και να τους παρακολουθούμε τηλεφωνικά. Όμως, η καθημερινότητα λέει ότι ερχόμαστε σε επαφή συχνά με COVID ασθενείς. Αν βρει ο COVID έστω και μια χαραμάδα στο δικό μας πλαίσιο θωράκισης, αμέσως έχουμε νοσήσει κι εμείς. Αρκετοί συνάδελφοί μου εδώ στην Κομωτινή, τόσο ιδιώτες όσο και νοσοκομιακοί, έχουν αρρωστήσει. Ένα συνάδελφό μας εδώ στην Κομωτινή έχει νοσηλευτεί κιόλας με βαριά πνευμονία, την κόλλησε από το ιατρείο του, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εγώ έχω να συστήσω σε όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην καθημερινή διεκπεραίωση της εργασίας τους, πάρα πολύ προσεκτικοί.
και επίσης και σε όλους τους ασθενείς να είναι υπομονετικοί με τον γιατρό τους, τον οποίο απευθύνονται στην αρχή τηλεφωνικά, έτσι ώστε να φέρουν τις κατάλληλες συμβουλές και μετά να κλείνουν κάποιο ραντεβού και να πηγαίνουν στο ιατρείο του. Βλέπετε να υπάρχει κάμψη κάποια στιγμή, γιατρέ, με το lockdown το οποίο εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται στον αριθμό κρουσμάτων ή θα πάμε έτσι? Ελπίζω να υπάρξει από την άλλη εβδομάδα μια κάμψη, γιατί αν πάμε έτσι θα βούμε δύσκολες, θα περάσουμε δύσκολες στιγμές μπροστά μας. Είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο, ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι 3 μήνες του χειμώνα, 3 μήνες με πολλές και άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Αν υπάρχει το COVID και δεν συνηθίσουμε ότι πρέπει να παίρνουμε αυστηρά μέτρα, τουλάχιστον το προσεχές τρίμηνο κατά τη γνώμη μου, θα βούμε πολύ άσχημες καταστάσεις. Στη Ροδόπη σαν να έχει εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση, ή κάνω λάθος? Στη Ροδόπη έχουμε μια σταθερότητα σε ένα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όχι όμως το πάρα πολύ υψηλό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα, αυτό συνέβη γιατί λόγω του πάρα πολύ υψηλού επιδημιολογικού φορτίου του προηγούμενου διαστήματος νοσήσαν αρκετοί. Είχαμε και κάποιους θανάτους και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μια μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού κατάλαβε τι γίνεται και παίρνει πιο σωστά τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Θα περιμένατε λίγο από τον ΕΟΔΗ καλύτερη συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους, κύριε Πρόεδρε? Θα περίμενα σαφέστατα καλή συνεργασία και αυτό που θα ήθελα να πω θα ήταν σημαντικό, ότι σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα μπορούσε να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, όχι τώρα που έφτασε εδώ, από το Σεπτέμβριο, που σε κάθε περιοχή που ξέρει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής να μπορεί να εισηγείται κάποια πράγματα, έτσι ώστε να φαίνονται κάποια μέτρα έγκαιρα και να μην φτάνουν όμως εδώ. Νομίζω ότι το γενικό του Υπουργείου δεν αρκεί για να σκεπάσει όλη την Ελλάδα, γιατί πιθανόν αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε μια επαρχία, όπως και εσείς, όπως και άλλες περιφερειακές ενότητες, που έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, τις ξέρουμε πιο καλά και νομίζω ότι ένα συντονιστικό σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας θα ήταν πιο πρακτικό στο να εισηγείται και να παίρνει κάποια μέτρα. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, πνευμονολόγος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης. Ένα μήνυμα, γιατρέ, που θέλετε να στείλετε στον κόσμο της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, στους, στους κατοίκους του νομού Ροδόπης, της περιφέρειάς μας, σε όσους ασθενούν, σε όσους φοβούνται, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Αυτό που θα ήθελα να στείλω σε όλους είναι το εξής, ότι να τηρούμε σχολαστικά τα μέτρα για τον κορονοϊό, να αποφεύγουμε οπωσδήποτε τις κοινωνικές επαφές που δεν είναι απαραίτητος, σε όποιο μεγαλύτερο βαθμό μπορούμε. Η απομόνωση θα μας οδηγήσει στο να λύσει το πρόβλημά μας, της περιοχής μας με τον κορονοϊό. Αν την εφαρμόσουμε σωστά, σύντομα θα μπορέσουμε να βγούμε έξω πιο δυνατοί. Αν δεν την εφαρμόσουμε, δυστυχώς αυτά τα μέτρα θα συνεχίζουν να παίρνονται, θα παίρνονται πιο δύσκολα μέτρα και δυστυχώς θα βλέπουμε τριγύρω μας καταστάσεις που δεν θα είναι όμορφες. Και όπως το είπε και ένας πολύ παραστατικά, θα τελειώσουμε με τον κορονοϊό και θα αρχίσουμε να πεινάμε μετά, γιατί... αν συνεχιστεί και αυτή η κατάσταση, υπάρχει και το οικονομικό στάτους, κύριε το Πρόεδρε. Το οικονομικό είναι πάρα πολύ μεγάλο και κανένας δεν ξέρει πόσο θα αντέξουν οι άνθρωποι οι οποίοι οικονομικά πλήκτονται από όλα αυτά τα lockdown. Να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, πνευμονολόγος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ροδόπης, κυρίες και κύριοι. Έδωσε το στίγμα στον νομό Ροδόπης, που και αυτός πέρασε πολύ έντονα φαινόμενα με το κορονοϊό. Είχε πολλά κρούσματα, είχε θανάτους. Γενικότερα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, χτυπήθηκε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες πλην της Θάσου. Τα προβλήματα ήταν λοιπόν αρκετά και στη Ροδόπη. Απαιτείται τήρηση των μέτρων. Από την άλλη, η πολιτεία και ο ΕΟΔΗ να υποστηρίζει και να στηρίζει και να συνεννοείται και να συνεργάζεται με τους ιατρικούς συλλόγους, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι αυτή τη στιγμή, αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα το πρόβλημα, και φυσικά από όλους μας όσο το δυνατόν πιστότερη τήρηση των μέτρων του lockdown, κυρίες και κύριοι.
Είναι η εκπομπή παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.